στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε. Τα παιδιά τους πορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Η πρόταση έγινε από το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Είχαν δει κάποια προηγούμενη δουλειά που κάναμε με το Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Και τότε είχαν λάβει μέρος σε πάρα πολλές παιδικές χοροδίες και με ρώτησαν αν θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο με τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, τα τραγούδια της πατρίδας. Και ποτέ καμιάς μην κλάψει, κάθε πόνο τη σα κάψει κι ας ευχόμαστε. Σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Θεωρώ ότι αυτή τη φορά δεν είχαμε τόσο μεγάλες δυσκολίες, διότι είχαμε την εμπειρία της προηγούμενης παραγωγής και φυσικά είχαμε και έναν σπουδαίο ορχιστρωτή μαζί μας αυτή τη φορά, τον Ντίνο τον Γεωργούτζο, ο οποίος οργάνωσε άψογα, θα έλεγα, τη διεξαγωγή της ηχογράφησης. Εντάξει, τέτοιου είδους παραγωγές πάντοτε έχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Έχουμε να κάνουμε με παιδάκια, τα οποία έχουν περίεργα ωράρια, πολλοί κόσμος μέσα σε μία αίθουσα. Εντάξει, ευτυχώς τα παιδιά, και σε αυτό οφείλω να ευχαριστήσω και τους δασκάλους των χοροδιών, και τον κύριο Ηλία Λιαμή και την κυρία Τσιμούρη, προετοίμασαν πάρα πολύ σωστά τα παιδιά και έτσι δεν χρειάστηκε να χρονοτριβούμε την ώρα της ηχογράφησης. Και βγήκε πολύ ανώδυνα όλο αυτό, μπορώ να πω. Εκ των υστέρων, παρατηρώ ότι αυτός ο δίσκος είναι αφιερωμένος στην ειρήνη και στην αγάπη των ανθρώπων. Θεωρώ ότι τα παιδιά αντικατοπτρίζουν πάρα πολύ εύκολα αρετές που εμείς οι μεγάλοι ίσως τις περνάμε και λιγάκι στα ψηλά γράμματα στη ζωή μας, ίσως επειδή αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Θεωρώ ότι σίγουρα δεν θα ήταν ίδιος ο δίσκος. Ζήσαμε υπέροχες στιγμές στο στούντιο με τα παιδιά και πιστεύω και για τα ίδια τα παιδιά ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία όλο αυτό. Είναι πολύ όμορφο τα παιδιά να μαθαίνουν την ιστορία μας με έναν διαδραστικό τρόπο. Θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμο και για εκείνα, ναι. Λέω σ' όσες αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε. Όση πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Θεωρώ ότι απευθύνεται σε οποιονδήποτε αγαπά αυτή την όμορφη πατρίδα, σε οποιονδήποτε τιμά αυτή την όμορφη πατρίδα και μπορεί να δει πέρα από τα άσχημα που μπορεί να έχει, γιατί όλες οι χώρες έχουν, όλοι οι λαοί έχουν αδυναμίες, έχουν μειονεκτήματα. Θεωρώ ότι ο λαός μας έχει τεράστια πλεονεκτήματα, θεωρώ ότι η χώρα μας είναι πανέμορφη και αυτός ο δίσκος φυσικά είναι αφιερωμένος στην Ελλάδα μας. Ολοκληρώσαμε τις ηχογραφήσεις των παιδιών και αμέσως μετά, 15 μέρες νομίζω μετά, έγινε το lockdown. Φυσικά το να οδηγεί κανείς στους δρόμους της Αθήνας και να τους βλέπει άδειους, χωρίς ανθρώπους δηλαδή, θεωρώ ότι με βοήθησε εμένα αυτό. Γιατί ένιωσα ξαφνικά, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, ένιωσα ευάλωτη απέναντι σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε τι είναι. Καταρχήν, και ακόμη δεν γνωρίζουμε πόσο σοβαρό είναι. Σίγουρα βοήθησε. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία. Ήρθα στην Ελλάδα σε ηλικία 18 ετών. Η πρώτη μου επαφή, νομίζω ότι ήταν η επαφή που έχουν οι περισσότεροι Έλληνες με το υλικό αυτό, ήταν στο σχολείο και στις γιορτές που δεν κάναμε στο σχολείο εμείς, διότι εγώ τελείωσα σε γερμανικό σχολείο, στις γιορτές που κάναμε στην ενορία μας. Φυσικά στην εφηβεία η Σοφία άρχισε να γίνεται, η παρουσία της Σοφίας άρχισε να γίνεται πιο αισθητή και στο υπόλοιπο υλικό, γιατί έχει μια πολύ πλούσια δισκογραφία. Νομίζω ότι έτσι, οι πρώτες φορές που άκουσα τη φωνή της ήταν στα παιδικά μου χρόνια, ναι. Δεν μπορείς να διηγηθείς κάτι στους ανθρώπους εάν δεν το νιώσεις. Δεν μπορείς να αντικατοπτρίσεις τα συναισθήματα και την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής αν δεν την νιώσεις πρώτα ο ίδιος. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε μια τέτοιου είδους παραγωγή, σε όλες τις παραγωγές, έτσι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Αφηγούμαστε ιστορίες κάθε φορά και αναπαράγουμε καταστάσεις τις οποίες τις δίνουμε ξανά πίσω στον κόσμο. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο γιατί θεωρώ ότι και η δική μου γενιά και οι προηγούμενοι, ενδεχομένως και οι προπροηγούμενοι, είμαστε γενιές που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τι ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο αν στα επόμενα χρόνια δούμε στις σχολικές γιορτές, στις παρελάσεις μας να ακούγονται και τα υπόλοιπα τραγούδια. Γιατί εκτός από το εθνικό περιεχόμενο, θεωρώ ότι καλλιτεχνικά είναι υπέροχα τραγούδια, υπέροχα λαϊκά τραγούδια. Πολύ όμορφα τραγούδια, πραγματικά.
Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του και τη σκούφια την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Τον Τζολιά μας το Λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ Τζιάνο, θα τρελαθώ Τζιάνο, με τους Τζολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Αν ακούσει κανείς τους στίχους των τραγουδιών, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά αφηγούνται πράγματα τα οποία τα ζούμε και σήμερα. Δεν ξέρω πώς ο λαός μας δεν κατάφερε να ξεπεράσει κάποια θέματα τα οποία είχε και έχει και συνεχίζει να έχει. Θεωρώ ότι πολλά από τα τραγούδια του άλμπουμ αυτού μιλούν για το σήμερα. «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου, να μην μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλω ευχή ο Θεός, να ζήσεις και θα ζήσεις» κτλ. Κτλ. Θεωρώ ότι σίγουρα μιλούν για το σήμερα, ναι. Έχουν να πούν πολλά σε εμάς τους νέους Έλληνες. Το λέω τώρα συχνά αυτές τις μέρες. Ζω με τη Σοφία τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Διαβάζω πράγματα, ιστορίες που αφορούν τη ζωή της. Βλέπω βιντεάκια φυσικά. Μιλάμε για ένα ιερό τέρας, έτσι. Όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και εθνικά. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ακέραιο, ένας άνθρωπος που δεν άλλαζε εύκολα την άποψή του για τα πράγματα. Δεν γίνεται, εάν δεν πλησιάσεις μια τέτοια προσωπικότητα πολύ, δεν μπορείς να τραγουδήσεις αυτό του είδους το υλικό. Είναι ένα υλικό το οποίο είναι πολύ βαθιά χαραγμένο στο υποσυνείδητό μας. Σκεφτείτε πόσες γενιές Ελλήνων ακούνε αυτό το υλικό από την παιδική τους ηλικία μέχρι την ενηλικίωσή τους. Επομένως, εάν δεν έρθεις σε επαφή με τον άνθρωπο ο οποίος κατάφερε την πρώτη φορά να το περάσει στον κόσμο, δεν μπορείς να τα τραγουδήσεις. Αν δει κανείς τα πλάνα της 28ης Οκτωβρίου, θα έλεγε κανείς ότι ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους, νομίζοντας ότι γίνεται κάποια γιορτή. Έτσι, ας βάλουμε λίγο τους εαυτούς μας σε αυτή τη θέση, τι θα κάναμε εμείς σε μια τέτοια στιγμή. Θεωρώ ότι αυτός ο δίσκος όντως αποπνέει μια χαρά και μια αισιοδοξία και για εμάς τους νεότερους είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναθεωρήσουμε λίγο τη ζωή μας. Αυτό που παρατηρώ τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει μια θλίψη στον κόσμο, μια θλίψη στους Έλληνες. Και ας σκεφτούμε λίγο, αυτοί οι άνθρωποι ίσως να είχαν χιλιάδες λόγους για να έχουν αυτή τη θλίψη και παρόλα αυτά σήκωναν το ανάστημά τους και κάθε μέρα που ξημέρωνε παλεύαν ξανά τη ζωή τους από την αρχή. Προσπαθούσαν να χτίσουν αυτή τη χώρα ξανά, να αμυνθούν απέναντι στις σκοτεινές δυνάμεις του φασισμού και να μπορέσουν να απελευθερώσουν τη χώρα μας. Είναι πάρα πολύ συγκινητική η στάση τους απέναντι σε αυτό το σκοτεινό πόλεμο και για εμάς τους νέους Έλληνες σίγουρα αποτελούν ένα παράδειγμα. Το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ Τζιάνο, θα σκοτωθώ Τζιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Οι συντελεστές του άλμπουμ είναι περίπου 400 άνθρωποι. Είναι 350 παιδιά, χοροδίες, παιδικές χοροδίες. Έχουμε λοιπόν την παιδική και νεανική χοροδία του Δήμου Διονύσου, την χοροδία των εκπαιδευτηρίων Ηλιάδη, το νεανικό φωνητικό σύνολο και τη μεικτή χοροδία 7 χορδή λύρα του Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου, τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Οροπού και Νέων Παλατίων και την χοροδία της ελληνογαλλικής σχολής Άγιος Ιωσήφ, Core Decor. Επίσης, έχουμε δύο πολύ σπουδαίους ερευνητές, τον Θανάση τον Γιώγλου και τον Απόστολο τον Μπούλιο, που μας βοήθησαν πάρα πολύ στα κειμενάκια τα οποία αναγράφονται στο βινήλιο κάτω από τα τραγούδια και πραγματικά πρέπει να τους ευχαριστήσω θερμά. Και φυσικά τον ενορχιστρωτή μας, τον Τίνο τον Γεωργούτζο, ο οποίος είχε τη δύσκολη αποστολή, αν θέλετε, να φέρει αυτό το υλικό, το οποίο είναι περίπου 80 χρονών, να το φέρει στο σήμερα. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή την παραγωγή, διότι θα πρέπει να είναι το προϊόν ανταγωνιστικό και να μπορεί να σταθεί φυσικά μέσα στην αγορά της μουσικής. Και αυτό χωρίς να χάσει βέβαια, έτσι, αυτό θα έλεγα τώρα, χωρίς να χάσει το χρώμα και την ουσία, το περιεχόμενο, ας πούμε, που έχει. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι στην παραγωγή.
Τα βίντεο δημιουργήθηκαν μέσα στο στούντιο όπου ηχογραφήσαμε. Τα παιδιά είχαν πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ειδικά με τα τραγούδια τα οποία γνωρίζανε από το σχολείο τους. Και ήταν πάρα πολύ συναρπαστικό, υπήρχαν πολύ όμορφες στιγμές. Δεν έχω λόγια, δηλαδή όταν συνεργάζεσαι με τα παιδιά, ξαναθυμάσαι πτυχές του εαυτού σου. Δηλαδή, θυμάσαι τον εαυτό σου πώς ήσουν σε αυτές τις ηλικίες, γιατί είχαμε παιδιά από όλες τις ηλικίες. Είχαμε από μικρά παιδιά από 5 ετών περίπου μέχρι και φοιτητές. Επομένως, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ συναρπαστική η εμπειρία με τα παιδιά να βιντεοσκοπούμε τα τραγούδια αυτά. Είμαι πολύ περήφανη για τα παιδιά γιατί κάναν πάρα πολύ υπομονή. Έτσι, μπαίναν περίπου ανά 100 και βιντεοσκοπούσαν και ηχογραφούσαν. Και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που συνεργάστηκα με τα παιδιά, πραγματικά. Πέρασαν τόσες δεκαετίες, περίπου 2 δεκαετίες από τότε που ξεκίνησα εγώ την ανασχόλησή μου με το τραγούδι και βλέπω ότι δυστυχώς η αντίληψη του κόσμου για το τι θα πει τραγούδι και τι είναι ο τραγουδιστής δεν έχει αλλάξει καθόλου. Και εδώ θα αναφέρω τη Σοφία Δέμπο. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη από τραγουδιστικά πρότυπα σήμερα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι να προσπαθήσει να πάει λίγο πίσω και να παρατηρήσει λίγο τους τραγουδιστές οι οποίοι ζήσανε κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες από αυτές που ζούμε σήμερα. Η αγορά μας είναι σίγουρα κορεσμένη από τα επαγγέλματα αυτά, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι οποιοδήποτε όνειρο στη ζωή μας πρέπει να πραγματοποιηθεί, για το καλό της ψυχής μας θα πραγματοποιηθεί. Θεωρώ δηλαδή ότι αν κάποιος έχει όνειρα για κάτι στη ζωή του, κανείς δεν πρέπει να τον σταματά. Είχαμε προγραμματισμένες κάποιες συναυλίες. Μία στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη και κάποια στην επαρχία. Δυστυχώς ήρθε ο κορονοϊός, μας τα ανέτρεψε όλα. Για μας προτεραιότητα έχει η ασφάλεια. Τόσο των συντελεστών, όσο και των θεατών. Επομένως, ευελπιστώ όταν θα παρέλθει όλο αυτό που ζούμε και θα γυρίσουμε σε μια κανονικότητα, ότι θα δρομολογήσουμε τις συναυλίες και θα πραγματοποιηθούν. Θα προσπαθήσουμε σίγουρα μέσα στους επόμενους μήνες να κάνουμε μια παρουσίαση δίσκου. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Αλλά είμαστε όλοι μέσα στην αβεβαιότητα. Νομίζω ότι συμβαίνει παντού αυτό, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Επομένως, καλό είναι να μην κάνουμε μεγαλεπίβολα σχέδια. Δεν σταματώ να εργάζομαι, δεν σταματώ να ψάχνω καινούργια πράγματα και περιμένω και εγώ, όπως και εσείς, όπως και όλοι μας, να επιστρέψουμε σε μια φυσιολογική ροή της ζωής μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους. Θα κυκλοφορήσει σε USB stick και σε βινήλιο. Έχει ανέβει στις πλατφόρμες, υπάρχει ήδη, μπορεί να το βρει ο κόσμος παντού. Το βινήλιο είναι μια ιστορία η οποία εμένα με ενθουσιάζει. Εγώ λατρεύω τα βινήλια, είναι λίγο σαν τα βιβλία, έτσι, ενώ μπορούμε να βρούμε τα πάντα πλέον σε PDF μορφή. Το φυσικό προϊόν έχει μια άλλη χάρη και εγώ οφείλω πάρα πολλά στο βινήλιο, διότι μεγάλωσα σε μια χώρα όπου δεν είχα άμεση πρόσβαση στο ελληνικό τραγούδι και ακριβώς επειδή ο πατέρας μου είχε μια τεράστια συλλογή βινιλίων, μπορούσα και ερχόμουν σε επαφή με αυτό που λέγεται ελληνικό τραγούδι, διάβαζα βινήλια. Οπότε έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο βινήλιο και είμαι πολύ χαρούμενη που και αυτή η δουλειά, όπως και η προηγούμενη, θα κυκλοφορήσει και σε βινήλιο. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαν λέει εχθροί σου. Κι αν μας τις σκάσανε με μπαμπεσιά οι σύμμαχοι στη μοιρασιά, κάνε κουράγιο.